Πρόκειται για ύψιστη πράξη αλτρουισμού, δεν χωρά αμφιβολία. Κοντά μου στο στούντιο βρίσκεται η Μέρη Καριωτάκη, η οποία έκανε και το σχετικό ρεπορτάζ. Επιμελήθηκες και το βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε, Μέρη. Συμπερασματικά θέλω να σε ρωτήσω ξεκινώντας, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σε αφορά, με το οποίο ασχολείσαι εκτενώς, αν θεωρείς ότι αλλάζει η δυναμική περνώντας τα χρόνια πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Αλλάζει, Κατερίνα. Κάτι αλλάζει και φαίνεται ότι αλλάζει. Φαίνεται και από τα στατιστικά, από τα νούμερα, μα φαίνεται ακόμα και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι συγγενείς που βρίσκονται έξω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας τη συζήτηση αυτή. Φαίνεται ότι έχουν υπάρξει κάποια συγκεκριμένα κομβικά σημεία που η συζήτηση έχει γίνει και έχει γίνει στη δημόσια σφαίρα, στα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, και έχουν καταλάβει πια αυτό που, στο οποίο επέμεινα και στο βίντεο. Δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει ένας εγκεφαλικός θάνατος. Όλα αυτά που ακούγαμε τα παλιά χρόνια, ότι ήταν, αναστήθηκε τη στιγμή που ήταν έτοιμος να του πάρουν τα όργανα και διάφορα τέτοια, έχει καταλάβει ο κόσμος ότι είναι μπουρδολογήματα απλώς, διότι κάποιος έχει και μπερδέψει την κομματώδη φυτική κατάσταση με τον εγκεφαλικό θάνατο. Όταν έχουμε εγκεφαλικό θάνατο, η κατάσταση, το λένε οι επιστήμονες, είναι μία αναστρέψιμη. Δεν υπάρχει επιστροφή. Mm-hmm. Έχει τελειώσει. Και εκεί παίζουμε πια με τα λεπτά, παίζουμε με το χρόνο, έτσι ώστε να μην χάσουμε τα όργανα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να παίρνουμε τις αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Και την απόφαση θα την πάρουμε γρήγορα αν το έχουμε συζητήσει. Αν το έχουμε πει στο σπίτι μας ότι εγώ θέλω ό,τι δίνεται να δοθεί για να βοηθηθεί ένας άνθρωπος. Όχι ένας άνθρωπος. Έως και 9 άνθρωποι μπορούν να ξαναπάρουν τη ζωή τους πίσω από έναν και μόνο δότη. Και οι οικογένειές τους, Κατερίνα, γιατί αναγεννούνται, ξαναγεννούνται και οι οικογένειές τους, οι φροντιστές, οι άνθρωποι τους, οι δικοί τους. Τους δίνουμε τη δυνατότητα, σε οικογένειες να ξαναρχίσουν από την αρχή, ένα φοβερό restart. Λοιπόν, φέτος έχουμε μπει στον 4ο χρόνο που βλέπουμε κάτι να κινείται στο κομμάτι αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τους αριθμούς για να καταλάβουμε τι λέμε. Πάμε με τη βοήθεια των συναδέρφων. Στην Ελλάδα, στο σύνολο, μέχρι αυτή την ώρα έχουμε 88 αποβιώσαντες δότες οργάνων. Περίπου 190 άνθρωποι μεταμοσχεύτηκαν. Ήταν στη λίστα 190 άνθρωποι σε αυτή τη μακρά λίστα και θέλω να σου πω ότι μόνο για το νεφρό περιμένουν στη χώρα μας περίπου 8 χρόνια. Οι νεφροπαθείς 8 χρόνια. Όταν στις χώρες της Ευρώπης αυτός ο χρόνος αναμονής δεν ξεπερνά τα 2,5 χρόνια. Είναι φοβερό το 8 με το 2,5. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, να πούμε βεβαίως ότι πέρυσι είχαμε 87 αποβιώσαντες δότες οργάνων σε όλη τη χώρα, που σημαίνει ότι αυτό το νούμερο θα ξεπεραστεί σίγουρα και πάμε για μια πολύ καλή χρονιά, ίσως και χρονιά ρεκόρ. Χρονιά ρεκόρ είναι στην Κρήτη. Μέχρι αυτή την ώρα, από την αρχή του 2024, έχουμε 13 μεταμοσχεύσεις, 13 δωρεές οργάνων από τα νοσοκομεία του Ηρακλείου μόνο, δηλαδή το Παγνί και το Βενιζέλιο, όταν συνολικά πέρυσι το 2023 είχαμε όλες και όλες 3 δωρεές. Τώρα, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο χαμός, δυστυχώς, και η πολύ μεγάλη συζήτηση που ακολούθησε της ΕΜΑΣ. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Υπόθεση καταλύτηση. Ήτανε το 2022. Ακριβώς. 6 άνθρωποι σώθηκαν. Ακριβώς. Από ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά, από εκείνο το φοβερό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, για να έρθει μετά ο Αντώνης το 2023. Που έδωσε 5 όργανα σε συνανθρώπους μας. Ακριβώς. Επίσης ένα παλικάρι όμορφο, δοτικό και συνέστητο, που κι αυτό χάρισε ζωή, γιατί είχαν κάνει τη συζήτηση στο σπίτι τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πούμε ότι πάρα πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος βεβαίως των τοπικών συντονιστών μεταμοσχεύσεων. Έχουμε την τύχη και την ευτυχία στην Κρήτη να έχουμε μία τοπική συντονίστρια, εδώ, την είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, μία συντονίστρια που ουσιαστικά είναι ο διάβλος ανάμεσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στους συγγενείς και των νεών και αναλαμβάνει όλα αυτά τα γραφειοκρατικά, τρέχουν πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Ένας πολύ καλός θεσμός, τον οποίο στηρίζει το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και χρηματοδοτεί και ευτυχώς που το κατάλαβε και το Υπουργείο Υγείας και συνεχίζει αυτό το θεσμό. Αυξάνονται οι τοπικοί συντονιστές και στα άλλα νοσοκομεία. Από τους 7 που ξεκινήσαμε θα πάμε στους 27 φέτος. Πολύ σημαντικό. Και βεβαίως το γεγονός ότι έχουμε και εμείς ευαισθητοποιηθεί στην Ταμπακέρα. Πρέπει να συζητήσουμε στα σπίτια μας για τη δωρεά οργάνων. Πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να είμαστε δωρητές. Αν μπορούμε να το κάνουμε και πιο επίσημο, ευκολάκι. Να το, δεν είναι τίποτα. www.eom.gr. Με μία δήλωση διαδικτυακά, μπαίνετε με τα Taxis Net, τους κωδικούς Taxis Net, κάνετε την αίτησή σας και λίγο μετά σας έρχεται αυτή η κάρτα. Δεν το ξέρει κανείς ότι είστε δωρητές. Είναι απόρριτο το αρχείο, κανείς δεν το ξέρει, το ξέρει μόνο ο ΕΟΜ και κανένας άλλος. Μην κάνετε δεύτερες σκέψεις, σκεφτείτε μόνο ότι έτσι, πραγματικά, δίνουμε ζωή. Και πόσο μεγαλειώδες για τις οικογένειες αυτές να υπερβούν τον πόνο τους
και να πάρουν αυτή την απόφαση. Εγώ θα κρατήσω κάτι που είπε η μητέρα του Αντώνη στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Εξυψώνεις την ψυχή του δικού σου ανθρώπου. Της δίνεις την αξία που πρέπει. Και νομίζω ότι εδώ τελειώνουν όλα. Έτσι πατάς το θάνατος. Από το θάνατο να δημιουργεί ζωή. Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.